Βρισκόμαστε ελάχιστες ημέρες πριν από το Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, και έτσι και η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης έχει ξεκινήσει από την Τρίτη το πρωί να διανύμει δέματα με τρόφιμα σε όλους εκείνους τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, οι οποίοι αναμένουν με λαχτάρα έστω και μία μικρή βοήθεια αυτές τις ημέρες, προκειμένου να μην τους λείψει ένα εορταστικό και γεμάτο από αγάπη πασχαλινό τραπέζι. Δέματα τα οποία ωστόσο από φέτος μοιράζονται με διαφορετικό τρόπο στους συμπολίτες μας, αφού η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης έχει έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους των συλλόγων της Ξάνθης, προκειμένου αυτοί να καταγράψουν εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη και να τους προσφέρει λίγα τρόφιμα να περάσουν αξιοπρεπώς τις γιορτές. Η Εκκλησία, σαν φιλόστοργη μάνα, δεν μπορεί παρά να ενδιαφέρεται παράλληλα με τις πνευματικές και για τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων, και μάλιστα αυτές τις ημέρες να μην λείψει από κανένα σπίτι και από κανένα τραπέζι εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για αυτή τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα. Για να είμαστε βέβαιοι ότι τα δέματα πηγαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πράγματι ανάγκη, σκεφτήκαμε και ήρθαμε σε μια επικοινωνία με όλους τους συλλόγους της πόλεως και της περιοχής και ζητήσαμε εκείνοι, αφού ελέγξουν την κατάσταση, παραδείγματος χάρη από τους πολυτέκνους, από τους τριτέκνους, από το σύλλογο των τυφλών, να μας προτείνουν, και έτσι ετοιμάσαμε τα δέματα τα οποία φέτο δίδονται, όπως είπατε κι εσείς, με αυτόν τον τρόπο. Αυτά βέβαια από την Μητρόπολη, γιατί η κάθε ενορία έχει ετοιμάσει για τους ανθρώπους εκείνους που γνωρίζει καλύτερα, που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, να τους στηρίξει και να τους βοηθήσει οικονομικά. Μία κίνηση της Εκκλησίας, η οποία, όπως σημείωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, μπορεί όμως να συμπαρασταθεί στις υλικές και καθημερινές ανάγκες των συνανθρώπων μας.